2 Απριλίου, Παγκόσμια ημέρα αυτισμού. Μία ημέρα που σκοπός της είναι να ενημερώσει την παγκόσμια κοινή γνώμη για τον αυτισμό και τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την ομαλή ένταξη των ατόμων αυτών στην κοινωνία. Με αφορμή αυτή την ημέρα, μαζί μου βρίσκεται η πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων της Μονάδας Αυτιστικού Ατόμου Ελπίδα, η κυρία Κορίνα Κοντοδήμου. Κορίνα, σε καλωσορίζω στο στούντιο του ΟΡΟΚΑΣ 24 και σε ευχαριστώ πραγματικά, γιατί ξέρω πόσο πιεσμένος είναι ο χρόνος σου, για την παρουσία σου εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και με την ευκαιρία που μου δίνετε θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί δεν είστε κοντά μας μόνο τώρα, είστε κοντά μας πολλά χρόνια και προβάλλετε αυτό το σημαντικό γεγονός που έχει γίνει θεσμός για το ΟΡΕΟΚΑΣΤΡΟ. Είναι ο αγώνας, ο έδαμος φιλανθρωπικός αγώνας βουνού που γίνεται ακριβώς με αυτή την αφορμή. Με αυτή την αφορμή, την αφορμή της Παγκόσμιας Μέρας Αυτισμού που είναι 2 Απριλίου. Να ξεκινήσουμε λίγο να πούμε γενικά δύο λόγια απλά. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε την ιατρική σου ιδιότητα. Θα πάμε με απλά λογάκια. Τι είναι ο αυτισμός? Λοιπόν, ο αυτισμός δεν είμαι εγώ ο κατάλληλος γιατρός για να μπορέσει να το πει αυτό. Εξάλλου, εγώ είμαι γαστρεντερολόγος. Mm-hmm. Ωστόσο, είναι μία σοβαρή αναπτυξιακή διαταραχή, στην οποία το άτομο έχει πρόβλημα επικοινωνίας με τους γύρω του, κλείνεται στον εαυτό του και από εκεί βγαίνει και η λέξη αυτισμός, δηλαδή είναι εαυτός, εαυτιστικός, αυτιστικός. Τα άτομα αυτά επίσης έχουν κάποιες στερεότυπες και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές. Μπορεί τα άτομα αυτά να έχουν νοητική υστέρηση, μπορεί όμως και όχι. Ναι. Και να έχουν απλά την αναπτυξιακή διαταραχή της επικοινωνίας με το περιβάλλον χωρίς να υπάρχει νοητική υστέρηση. Γι' αυτό ορίζεται και σε διαφορετικά, σε διαφορετική κλίμακα, δεν είναι όλα τα περιστατικά ίδια. Το φάσμα του αυτισμού είναι ποικίλο. Έτσι, έτσι. Να μιλήσουμε λίγο και για την, την πολύ σπουδαία μονάδα του Ελπίδας. Πώς και από ποιους δημιουργήθηκε και πότε δημιουργήθηκε? Η μονάδα ξεκίνησε το 1978. Τότε δεν γνωρίζανε και σχεδόν τίποτα για τον αυτισμό. Δημιουργήθηκε από πρωτοβουλία γονέων. Οι γονείς δηλαδή ίδρυσαν τη μονάδα αυτή, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Μετά από κάποιες κινήσεις που μπόρεσε και έκανε το ΔΣ, οι γονείς δηλαδή κατοχύρωσαν την παραχώρηση αυτών των κτηρίων που είναι στην Παιδόπολη Ορωκάστρου και πάνω σε αυτό στηρίχτηκε όλη η δομή της μονάδας όπου στεγάζονται τα παιδιά. Η μονάδα φιλοξενεί και εκπαιδεύει παιδιά από 4 έως 50 ετών. Έως 50 ετών. Mm-hmm. Και η δυναμική της τώρα πόσο παιδιά φιλοξενείται σήμερα? Η δυναμική της είναι 50 άτομα, δηλαδή το όριο που μπορεί να φιλοξενήσει είναι 50 άτομα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να βρισκόμαστε γύρω στα 49. 49 με ανώτατο, mm-hmm. με μέγιστο βαθμό τα 50 άτομα. 50 είναι τότε το είναι το υπεργεμάτο. Το ανθρώπινο δυναμικό της Ελπίδας, από τι δικό της απαρτίζεται? Είναι παιδαγωγοί, οι οποίοι έχουν διάφορες ειδικότητες. Άλλος είναι φυσικοθεραπευτής, άλλος είναι εργοθεραπευτής, λόγοθεραπευτής. Μην ξεχνάμε ότι αυτά τα παιδιά έχουν κυρίως αυτή την ανάγκη, την υποστήριξη. Όμως υπάρχει κεραμίστρια, γιατί αυτό λειτουργεί στον ψυχισμό των παιδιών πολύ θετικά. Στον ασχολούνται δηλαδή να μαθαίνουν mm-hmm. κάποια δραστηριότητα. Υπάρχει γεωπόνος και έτσι τα παιδιά αυτά φροντίζουν ένα πολύ όμορφο θερμοκήπιο. Και αυτό είναι μέρος της εκπαίδευσής τους. Υπάρχουν φυσικά γυμναστές, νοσηλεύτρια, διοικητικό προσωπικό. Οπότε μόνο βαρετή είναι 30 άτομα. Μόνο βαρετά δεν γυλάει μία μέρα και μονότονα. Όχι. Και δεν θέλω να πω ότι τα παιδιά δεν μένουν εκεί. Δηλαδή δεν είναι, είναι σαν ίδρυμα. Σχολείο. Ακριβώς. Έρχονται κάποιες συγκεκριμένες ώρες. Είναι σχολείο, είναι εκπαίδευση. Κάνουν λοιπόν την πρωινή τους εκπαίδευση και συνέχεια το μεσημέρι γυρίζουν στο σπίτι τους. Το δικό τους σχολείο είναι αυτό. Mm-hmm. Και οι πόροι σας, Κορίνα, οι πόροι της Ελπίδας, από πού προέρχονται? Είπαμε ότι παίρνει ένα μικρό ποσό χρημάτων από το κράτος, αλλά δεν νομίζω να καλύπτονται όλες αυτές οι ανάγκες από εκεί. Επειδή, όπως είπαμε και πριν, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι κρατικός φορέας. Mm-hmm. Επομένως, το προσωπικό δεν πληρώνεται από το κράτος. Τα έσοδα προκύπτουν. Ο προϋπολογισμός ο κρατικός καλύπτει μόνο το 8% του συνολικών αναγκών ετησίως. 8%, 8% ετησίως, ναι. Υπάρχουν όμως νοσήλια των παιδιών, τα οποία δίνει ο ΕΟΠΗ.
Και αυτά τα νοσήλια επίσης πηγαίνουν στο ταμείο της μονάδας για να μπορέσουν να καλύπτονται οι ανάγκες. Δωρεές, ο σύλλογος των φίλων που δρά επικουρικά και έτσι καλύπτει κάποιες έκτακτες ανάγκες που τυχόν προκύπτουν. Κυρίως αυτό, με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί η μονάδα. Οι γονείς δίδακτρα πληρώνουν, συμβάλλουν οικονομικά? Φυσικά συμβάλλουν οικονομικά, γιατί δεν βγαίνουν διαφορετικά τα έξοδα. Έτσι λοιπόν ο κάθε γονιός κάθε μήνα πληρώνει για το παιδί 150 ευρώ. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε mm-hmm. λοιπόν πως τα έξοδα γενικά δεν βγαίνουν. Ναι. Το 2013 πραγματοποιήσατε τον πρώτο φιλανθρωπικό αγώνα βουνού στο περιαστικό δάσος, το όμορφο, το δικό μας το δάσος του Ρεοκάστρου. Σήμερα έχουμε 2 Τετάρτου. Είμαστε 6 μέρες πριν τον 7ο αγώνα βουνού. Θέλεις λίγο να μας πεις για την ανταπόκριση του κόσμου, αν το έχει αγκαλιάσει αυτό, αν κάθε χρόνο ο κόσμος συμμετέχει και είναι πιο πολλής. Πες μου λίγο κάτι γι' αυτό. Εγώ νιώθω πραγματικά πάρα πολύ συγκινημένη, γιατί όταν το ξεκινήσαμε αυτό, δεν περιμέναμε τόση ανταπόκριση από τον κόσμο. Εμείς το ξεκινήσαμε αυτό με κάποιες αφορμές. Πρώτον, είπαμε, η Παγκόσμια ημέρα αυτισμού. Λέμε να κάνουμε μία εκδήλωση στην οποία να την αγκαλιάσει ο κόσμος με αφορμή τον αυτισμό, να έρθει πιο κοντά στον αυτισμό και να μάθει τι είναι. Θέλαμε ακόμη να φέρουμε τον κόσμο πάνω στη μονάδα, να γνωρίσει τα παιδιά, τις εγκαταστάσεις, δηλαδή να μην ακούει απλά μονάδα ελπίδα που να είναι ένα απομονωμένο περιβάλλον. Mm-hmm. Θέλουμε λοιπόν να βάλουμε τον κόσμο να έρθει στη μονάδα να γνωρίσει τα παιδιά. Μην ξεχνάμε ότι και τα παιδιά συμμετέχουν στον αγώνα. Ναι, και τα παιδιά μας τρέχουν, όσοι τουλάχιστον έχουν τη δυνατότητα. Επίσης, σκεφτήκαμε ότι είναι μια καλή ιδέα να συνδυάσουμε την άθληση. Και να, γιατί να μην εκμεταλλευτούμε αυτό το όμορφο βουνό που έχουμε, που πραγματικά μας χαρίζει πολύ ωραίες εικόνες. Γιατί και στην διαδρομή των 15 χιλιόμετρων έχουμε εξαιρετική θέα, αλλά επίσης και στη διαδρομή των 5 χιλιόμετρων, όταν την αφήνεις πίσω σου και κάποια στιγμή γυρίζεις και βλέπεις κάτω τη θέα του Θερμαϊκού, είναι εκπληκτική. Είναι δηλαδή, σου κόβει την αναπνοή. Οπότε όλα αυτά μαζί, ο δε κόσμος μας συγκινεί κάθε χρόνο. Δηλαδή κάθε χρόνο που βρισκόμαστε σε αυτήν την ημέρα, νιώθουμε πολύ περήφανοι για τον κόσμο που έρχεται εκεί, που συνεχίζει να αγκαλιάζει αυτή τη δράση, που σημαίνει ότι τους αρέσει, περνούν όμορφα και κάνουν και κάτι πολύ ωραίο για τη μονάδα. Και για τη μονάδα και για τον ίδιο τους τον οργανισμό. Mm-hmm. Το team που στηρίζει τώρα όλη αυτή τη δράση, γιατί φαντάζομαι ότι δεν λέτε ελάτε, ξεκινήστε, τρέξτε, υπάρχει μια υποστήριξη. Πες μου λίγο για την υποστήριξη αυτή, δεν είστε μόνοι σας. Λοιπόν, εμείς είμαστε ο Σύλλογος των Φίλων που το διοργανώνουμε. Είμαστε ένα Δελτα Σίγμα με 9 άτομα. Εμείς βέβαια μόνοι μας δεν μπορούμε να το τρέξουμε όλο αυτό. Ρίχνουμε πολλή δουλειά τους τελευταίους 2-3 μήνες πριν τον αγώνα για να μπορούν να γίνουν όλα σωστά και με ασφάλεια. Χρειαζόμαστε εθελοντές. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους τους εθελοντές που μας έχουν στηρίξει και για τους εθελοντές που θα είναι επίσης φέτος και είναι πολλά τα άτομα και όσο περνάει ο καιρός αυξάνονται. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Είναι οι χορηγοί μας οι οποίοι μας στηρίζουν ποικιλοτρόπως. Έτσι, άλλοι άνθρωποι μας δίνουν ένα χρηματικό ποσό με το οποίο καλύπτουμε τα έξοδα, τα μετάλλια, τα μπλουζάκια, την προώθηση, το προωθητικό υλικό, τις αφίσες κτλ. Υπάρχουν άνθρωποι που μας καλύπτουν στην τροφοδοσία. Πολύ πολύ σημαντικό είναι οι άνθρωποι που μας καλύπτουν για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα και είναι η ΟΜΑΚ. Η ΟΜΑΚ Ρεοκάστρου. Η ΤΑΡΓΚ, οι ραδιοερασιτέχνες που βοηθούν στην επικοινωνία, ειδικά επάνω στο βούνο, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό, βέβαια. Είναι τα ασθενοφόρα μας και κάθε χρόνο μας στηρίζει η Γενική Κλινική Γυρομέντικα και η Κλινική Άγιος Λουκάς. Μας στέλνουν από ένα ασθενοφόρο και είναι επίσης εξαιρετικά βοήθεια. Σημαντικό. Βέβαια. Φέτος θα μας στηρίξει μία ομάδα φυσικοθεραπευτών, οι οποίοι με το τέλος του αγώνα θα προσφέρουν κάποιες φυσικοθεραπείες στους αθλητές που έχουν συμμετάσχει, δωρεάν. Α, πολύ καλό είναι αυτό. Είναι ο κύριος Γιάννης Γκέλσης με το Kinesiotherapy και με μία ομάδα που τον στηρίζει. Πολύ, πολύ καλό είναι αυτό. Κάποιος που θέλει να δηλώσει σήμερα τη συμμετοχή, μπορεί, έχει τη δυνατότητα ή έχουν κλείσει πλέον οι συμμετοχές? Ο αγώνας είναι φιλανθρωπικός, οπότε μέχρι και τελευταία μέρα δεχόμαστε συμμετοχές και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που ειδικά τώρα την τελευταία εβδομάδα μας έχει κατακλείσει από τηλέφωνο. Δηλαδή και στην ίδια ημέρα μπορεί να γραφτεί κάποιος.
Να πω λίγο δύο λόγια για τις δυνατότητες συμμετοχής που έχει ένας άνθρωπος στον αγώνα μας. Έτσι λοιπόν υπάρχουν τρεις διαδρομές. Η μία διαδρομή είναι του 1 χιλιόμετρου. Mm-hmm. Εκεί συμμετέχουν κυρίως οικογένειες, παιδιά, μικροί, μεγάλοι. Να πω, συγγνώμη, σε διακόψω, πέρσι μου έκανε εντύπωση που ήταν ένας μπαμπάς, μία μαμά και ένα, με πηγαίνουν με το καρότσι. Ήτανε... Είναι εντυπωσιακές οι εικόνες, ναι. Με το καρότσι, με τα σκυλάκια τους. Ναι. Βάζουμε και στο σκυλάκι πάνω τον αριθμό. Ναι. Οπότε έχουμε ένα χιλιόμετρο. Ένα χιλιόμετρο. Έχουμε τα 5 χιλιόμετρα που όπως είπαμε είναι πάνω στο βουνό η διαδρομή. Mm-hmm. Και έχουμε και τα 15 χιλιόμετρα, είναι καθαρά αθλητική διαδρομή. Όμως και αυτή τη διαδρομή την αγκαλιάζουν οι αθλητές που τρέχουν σε τέτοιους αγώνες και τους αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Θέλω να κλείσουμε με ένα δικό σου κάλεσμα, να καλέσεις τον κόσμο εσύ πότε, πού, τι ώρα, να είναι δικό σου το κάλεσμα. Έτσι λοιπόν, σας καλώ στις 7 Απριλίου ημέρα Κυριακή να έρθετε στις 10 η ώρα στη μονάδα αυτιστικού ατόμου Ελπίδα, να τρέξουμε για την Ελπίδα, να περπατήσουμε για την Ελπίδα. Οι συμμετοχές είναι ανοιχτές ακόμη και στο site μας autismelpida.gr, αλλά επίσης μπορείτε να έρθετε στο κολυμβητήριο την Παρασκευή και το Σάββατο, την Παρασκευή από τις 11 μέχρι τις 9 το βράδυ και το Σάββατο από τις 10 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, να κάνετε την εγγραφή σας και φυσικά εκεί πέρα παραδίδουμε και τον εξοπλισμό και τα νούμερα για τους αθλητές των 5 και των 15 χιλιόμετρων. Πολύ ωραία, οπότε τρέχουμε για την Ελπίδα, γιατί ακόμα και αν όλα έχουν χαθεί, αυτή παραμένει.